السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ليبروفيت صلى الله عليه وسلم سلوكيت إمام الترمذي كتو حديثنا في ديكو: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا وعالما ومتعلم. ليبروفيت صلى الله عليه وسلم παρομοιάζει αυτό το κόσμο ως ένα ανάθεμα και ως μια κατάρα εκτός όταν υπάρχει η ενθύμηση του Αλλάχ, το δίκρυ. Αυτά που επιθυμεί για το δημιούργημά του, δηλαδή το Ισλάμ και η γνώση, τον ιλμ, το ιλμ, τον ουλαμά και τον τουλάμπ ιλμ. Και σε ένα άλλο χαδίθ καταγράφεται η εξαιρετική συμβουλή του Αλλάχ Σουμπχάναχου Βα Τεάλα, χαδίθ Κούτσι, και αναφέρει: «Ια ιμνα Άδαμ, τεφαρραγ λι ιμπάδατι αμλα σαδρακα γινά, βα ασουδδα φακρα. وإلا تفعل أملى يديك شغلا ولم أسد فقرك». لي والله تبارك وتعالى سيمبولεύει τον άνθρωπο να αφοσιωθεί στην λατρεία, στην ιμπάδα, και με αυτόν τον τρόπο του εγγυάται την ελευθερία από κάθε υλική ανάγκη και το ξερίζωμα της φτώχειας. Αν όμως ο άνθρωπος αρνηθεί, θα γεμίσει το στήθος του με επίγειες αναζητήσεις και η φτώχεια δεν θα εμποδιστεί. Λέει ο Άνας ιμν Μάλικ ραδιαλλάχου ανχου, ανέφερε ότι ο προφήτης σαλλαλλάχου αλήχη βασέλλαμ τόνισε ότι αν η πρόθεσή μας στηρίζεται στην αναζήτηση της μεταθάνατον ζωής, ψάχνουμε δηλαδή και εργαζόμαστε για τον παράδεισο, ο Αλλάχ θα βάλει στην καρδιά μας επάρκεια και ο κόσμος θα έρθει σε εμάς σαν δούλος. Εάν όμως η πρόθεσή μας είναι η αναζήτηση της επίγειας ζωής αυτού του κόσμου, ο Αλλάχ θα βάλει φτώχεια και ακαταστασία στις καρδιές μας και στις ζωές μας. Σε ένα άλλο χαδί διαβάζουμε την σύγκριση που γίνεται μεταξύ της ντούνια και της αλ-άχιρα, της επίγειας ζωής και της μεταθάνατον.
ليو أبوصلوس تو الله صلى الله عليه وسلم ما دنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. Αυτός ο κόσμος είναι τόσο ασήμαντος σε σύγκριση με τη μεταθανάτια ζωή, όπου αν κάποιος βύθιζε το δάχτυλό του στον ωκεανό και το έβγαζε, θα έβλεπε πόσο νερό έμεινε στο δάχτυλό του. Δηλαδή μια ασήμαντη ποσότητα. Λέει ο Άλι ιμνε Αμπι Τάλιμ ραδιαλλάχου άνχου, αυτός ο κόσμος απομακρύνεται από εμάς και η μεταθάνατον ζωή, αλ-άχιρα, πλησιάζει όλο και πιο κοντά σε εμάς. Και κάθε ένα από αυτά τα δύο, δούνια και αλ-άχιρα, έχει παιδιά. Ας είμαστε λοιπόν τα παιδιά της μεταθάνατον ζωής, της αλ-άχιρα, και όχι τα παιδιά της επίγειας ζωής. Διότι σε αυτή τη ζωή υπάρχει εργασία και δεν υπάρχει κρίση. Αύριο όμως, μετά το θάνατο, είναι η κρίση χωρίς εργασία. Και το χαδίθ είναι αυθεντικό από την συλλογή του Ιμάμ Μπουχάρι. Και λέει ο Αλλάχ ταμπάρακα βα τα'άλα, υπενθυμίζει, «Ομα αλ-χαϊάτου ντούνια ίλα μετάουλ γουρούρ». Και τι είναι η ζωή σε αυτόν τον κόσμο παρά μια απατηλή απόλαυση, πρόσκαιρη. «Μεν κάνα γουρίδου χάρθα αλ-άχιρατι να ζήτ λέχου φι χάρθι, ομεν κάνα γουρίδου χάρθι ντούνια νούτιχι μίνχα, ομα λέχου φι αλ-άχιρατι μην νοσίβ». Όποιος επιθυμεί την καλλιέργεια του χωραφιού της μέλουσα ζωής, θα αυξήσουμε σε αυτόν την καλλιέργεια. Και όποιος επιθυμεί την καλλιέργεια του επίγειου χωραφιού αυτής της ζωής, θα του δώσουμε κάτι, αλλά δεν θα έχει μερίδιο από την άλλη ζωή. Και ποιος είναι αυτός που θα ανταλλάξει την επίγεια ζωή για χάρη της μεταθανάτειας? Ποιος είναι αυτός που θα ανταλλάξει την μεταθάνατον ζωή για χάρη της επίγειας? Και ο έξυπνος ξέρει πολύ καλά την απάντηση και τι πρέπει να κάνει. Και ο μουσουλμάνος δεν αγνοεί την επίγεια ζωή και τις ευθύνες που έχει απέναντι σε αυτήν. Αυτό που οφείλει όμως είναι να της δώσει τα δικαιώματά της χωρίς υπερβολή και να είναι δίκαιος. Ένας μουσουλμάνος πρέπει να θεωρήσει την περιουσία του, το κύρος του, τις υλιστικές δυνατότητες που διαθέτει και άλλα παρόμοια ως μέσα για να επιτύχει το καλό για την επόμενη ζωή. Ο μουσουλμάνος δεν αποστρέφεται τη ζωή και δεν την καταδικάζει, αλλά ούτε την επαινεί υπερβολικά. Ο πιστός αντιλαμβάνεται αυτόν τον κόσμο ως μία γέφυρα που οδηγεί στην επόμενη ζωή και μια πηγή εφοδιασμού για την επίτευξη του παραδείσου. Ο κόσμος γι' αυτόν είναι ένα χωράφι που προσπαθεί να το καλλιεργήσει με τον καλύτερο τρόπο για να του δώσει μετά τα καλύτερα φρούτα, την καλύτερη παραγωγή. Γι' αυτό λοιπόν οι χάρες που θα λάβει ο πιστός στον παράδεισο είναι αποτέλεσμα των όσο έκανε, αυτά δηλαδή που καλλιέργησε στην ντούνια, στην επίγεια ζωή. Βεβαίως με την χάρη και το ράχμα του Αλλάχ Σουμπχάναχου Βατα'άλα, την εσπλαχνία του, όπου είναι και ο καθαριστικός παράγοντας για την επιτυχία του ανθρώπου. Λέει ο Αλλάχ Σουμπχάναχου Βατα'άλα, «Αουαλαμ يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون». Μήπως δεν σκέπτονται στον εαυτό τους, βαθιά μέσα τους, ότι έχει πλάσει ο Αλλάχ στους ουρανούς και στη γη και όσα είναι ανάμεσά τους, και τα έχει πλάσει μόνο με δίκαιο τρόπο και με προκαθορισμένη διάρκεια, δηλαδή θα έχουν τέλος. Κι όμως πολλοί από τους ανθρώπους αρνούνται τη συνάντηση με τον Κύριό τους. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Που δημιούργησε ο Αλλάχ τον θάνατο και τη ζωή για να δοκιμάσει ποιος από εσάς κάνει τις καλύτερες πράξεις, και είναι ο πολυέσπλαχνος και ο παντοδύναμος. Εάν μία πρόταση μπορεί να περιγράψει το πώς ένας μουσουλμάνος και μια μουσουλμάνα οφείλουν να αντιλαμβάνονται την επίγεια ζωή, τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτός ο κόσμος πρέπει να είναι ο δούλος μας και όχι το αφεντικό μας. Ο άνθρωπος δυστυχώς ξεχνά ότι μια μέρα θα βρεθεί κάτω από το χώμα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό το στάδιο που θα το περάσουμε όλοι. Και πόσο έτοιμοι είμαστε όταν θα βρεθούμε κάτω από το χώμα. Θα αφήσουμε πίσω τα υπάρχοντά μας, θα αφήσουμε πίσω τους δικούς μας. Δεν θα είμαστε ικανοί να πάρουμε μαζί μας τίποτα απολύτως από τα επίγεια, εκτός από την πίστη και τις πράξεις μας.
Κι όμως πόσο λίγο δουλεύουμε για αυτούς τους δύο φίλους που θα βρεθούν μαζί μας στον τάφο μας. Η πίστη και οι πράξεις. Μόνο αυτά. Και ο θάνατος. Ο θάνατος είναι ο καταστροφέας της απόλαυσης, των επίγειων απολαύσεων. Έτσι τον ονόμασε ο προφήτης μας ο Μουχάμμεδ sallallahu alayhi wa sallam και συμβούλευσε να θυμόμαστε συχνά το θάνατο. Λέει σε ένα χαρίθ αυθεντικό από την συλλογή του Ιμάμ Τιρμιδί «Έκθυρου δίκρα χάδι μιλαδδάτ». Αυξήστε την ενθύμηση για τον καταστροφέα των απολαύσεων που είναι ο θάνατος. Παγιδευμένος ο άνθρωπος, παγιδευμένος στα επίγεια, ξεχνά πολύ εύκολα ότι μια μέρα θα εγκαταλείψει αυτόν τον σύντομο κόσμο. Κατά συνέπεια ξεχνά και τη ζωή μετά θάνατο. Και αυτό δίχως αμφιβολία είναι μία αρρώστια. Και η καλύτερη γιατριά είναι η ενθύμηση του θανάτου που κρατά ζωντανό το στοιχείο της τάχουα, της θεοφοβίας και την ενασχόληση με ωφέλιμα πράγματα που θα βοηθήσουν τον άνθρωπο την ημέρα της κρίσης. «Κουλλου νεύσιν δαϊκατουλ μεύτ, ο ίνναμα του αφθόουνα ουγούρακουμ γιώμελ κιέμα, θα μεν ζούχζιχα αν ειννάρ, وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Κάθε ψυχή θα δοκιμάσει το θάνατο και μόνο κατά την ημέρα της κρίσης θα εξοφληθεί ο μισθός σας, η ανταμοιβή, και όποιον τότε απομακρύνουν από την φωτιά και γίνει δεκτός στον παράδεισο θα έχει πετύχει τον σκοπό της ζωής, γιατί η ζωή σε αυτόν τον κόσμο δεν είναι παρά μία απατηλή απόλαυση. Όμως κανένας πιστός δεν πρέπει να πέσει στη παγίδα του να επικαλείται και να θέλει το θάνατο, να τον επιθυμεί. Ο προφήτης Μουχάμμεδ sallallahu alayhi wa sallam συμβούλεψε «Λα يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيا فلعله يستعتب». Κανείς από εσάς να μην επιθυμεί το θάνατο, διότι σε περίπτωση που είναι ανάρετος μπορεί να αυξήσει το καλό που παράγει και στην περίπτωση που είναι κακοποιός να σταματήσει και να κάνει τάουμπα, να μετανοήσει. Είναι απαραίτητο να σκεφτόμαστε συνεχώς την επίγειά μας κατάσταση, πώς είμαστε σε αυτόν τον κόσμο και το τέλος μας από αυτόν τον κόσμο. Να θυμόμαστε ότι αυτό το τέλος είναι προσωρινό και όχι αιώνιο. Πίσω από αυτό βρίσκεται ένας μεγάλος προορισμός που είναι η αλ-άχιρα, η μεταθάνατον ζωή, η πραγματική ζωή. Θυμάσαι τον θάνατο δεν σημαίνει ότι πέφτει σε κατάθλιψη επειδή θα αποχωριστείς τους αγαπημένους σου και την θέση σου, αλλά στεναχωριές ότι θα αποχωριστείς τη δυνατότητα του να παράγεις καλό, γι' αυτό πρέπει να βιαστείς σε αυτήν την ζωή. Με αυτόν τον συλλογισμό ο θάνατος γίνεται κίνητρο για να παράγεις περισσότερο καλό, για χάρη του Αλλάχ ταμπάρακα ουα τα'άλα, έτσι ώστε να προετοιμαστείς για την ημέρα της κρίσης. Εάν όμως σκέπτεσαι ότι θα χάσεις τα επίγεια και την ντούνια, τότε το μόνο που θα λάβεις είναι μιζέρια και στεναχώρια. Ακούλου καούλι χάδα, αστάγφυρου Αλλάχ λι ουαλακούμ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Έχεις προετοιμαστεί για τη νύχτα αυτή που όμοιά της δεν υπάρχει? Ο Άνας ιμνη Μάλικ ραδιαλλάχου ανχου αναφέρει: υπάρχουν δύο μέρες και δύο νύχτες που σαν και αυτές δεν υπάρχουν όμοιές τους και κανείς δεν έχει ακούσει και δεν έχει ζήσει. Είναι η μέρα αυτή που θα λάβεις τα νέα από τον Αλλάχ, αν θα λάβεις την τιμωρία του ή το ράχμα του, το έλεος του, την ημέρα που θα λάβεις το βιβλίο των πράξεών σου, που είτε θα σου δοθεί στο δεξί χέρι και θα είναι τα καλά τα νέα, είτε στο αριστερό χέρι που θα είναι τα λυπητερά νέα. Και η πρώτη νύχτα που θα περάσεις στον τάφο σου και θα είσαι μόνος σου, μία νύχτα που όμοιά της δεν έχεις νιώσει. Και τη νύχτα που θα ακολουθήσει το πρωινό και θα είναι η Ιόμουλ Κιάμα, η ημέρα της Ανάστασης. Και μετά δεν θα υπάρξει άλλη νύχτα. Αυτές οι ημέρες πράγματι, ημέρες και νύχτες,
όμοιες τους δεν υπάρχουν, άραγε είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Στιγμές οι οποίες δεν απέχουν πολύ από τη ζωή μας, ούτε είναι μακριά, όπως προσπαθούν πολλοί να μας εξαπατήσουν. Διότι από τη στιγμή που θα επισκεφτούμε τον τάφο, τότε έχουμε κάνει το πρώτο βήμα. Και σωστή προετοιμασία για αυτή τη νύχτα που θα έρθει, σημαίνει λατρεύω τον Αλλάχ με τεουχίδ και λατρεύω τον Αλλάχ με σωστή ακίδα. Είναι ο μόνος άξιος λατρείας. Κανέναν δεν επικαλείς εκτός από Αυτόν. Κανέναν δεν φοβάσαι εκτός από τον Αλλάχ. Σε κανέναν δεν αφοσιώνεις εκτός από Αυτόν. Σε κανέναν δεν βάζεις την ελπίδα σου και την εμπιστοσύνη σου παρά μονάχα σε Αυτόν. Είναι η υπακοή στις εντολές Του και η απομάκρυνση από αυτά που απαγόρευσε. Αυτός είναι ο μόνος πραγματικά αληθινός Θεός. La ilaha illallah, la ma'abud bihaq illallah. Και αυτή είναι η σωστή προετοιμασία για αυτή τη νύχτα. Ο έξυπνος, ο πιστός είναι αυτός που συλλογίζεται το θάνατό του. Σκέφτεται για το θάνατό του, πώς θα τον αντιμετωπίσει. Συγκεκριμένα τη στιγμή αυτή που θα βρεθεί στον τάφο και θα είναι μόνος του. Και θα αφήσει πίσω του τα αγαπημένα πρόσωπα, τα αγαπημένα του αντικείμενα, τις αγαπημένες του καταστάσεις. Θα αφήσει το κρεβάτι του, το οποίο θα αντικατασταθεί με χώμα, το κάλυμα που σκεπάζεται με σκόνη, τους φίλους του θα αφήσει και την παρέα του πίσω. Τίποτα δεν θα πάρει μαζί του παρά μονάχα δύο πράγματα. Την πίστη του και τις πράξεις του. Και με αυτά τα δύο θα παρουσιαστεί στον Αλλάχ Σουμπχάναχου Βετα'άλα. Και αλίμονό του αν πίστεψε και έπραξε κάτι άλλο διαφορετικό εκτός από το Ισλάμ. Γιατί μόνο το Ισλάμ είναι αποδεκτό από τον Αλλάχ Σουμπχάναχου Βετα'άλα. Και το Ισλάμ, σύμφωνα με την κατανόηση, με την σούνα του προφήτη Σαλλαλάχου Αλέιχου Ασέλλαμ και την κατανόηση των Σαχάβα και των Σελαφος Σάλεχ. Και πόσο ευτυχία και γαλήνη τον περιμένει επειδή πίστεψε και έπραξε σύμφωνα με τις εντολές του Αλλάχ Σουμπχάναχου Βετα'άλα και το μένχεζ, τη μεθοδολογία του προφήτη του Σαλλαλάχου Αλέιχου Ασέλλαμ. Λέει ο Αλλάχ Τεβάρακα Βετα'άλα فَأَمَّا مَنْ تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Όποιος είναι παραβάτης και επιλέγει αυτόν τον κόσμο θα μπει στην κόλαση της φωτιάς. Ενώ όποιος φοβάται να σταθεί μπροστά στον Αλλάχ και έχει συγκρατήσει τον εαυτό του από την παρανομία και τις επιθυμίες του θα μπει στον παράδεισο. Ήθελα Αλλάχ Τεβάρακα Βετα'άλα να μας δώσει δύναμη και κουράγιο για αυτή την προετοιμασία, για αυτή τη δύσκολη νύχτα, την πρώτη νύχτα στο τάφο.